Ιούλιος Βέρν. Οι ιστορίες που έχουν διαβαστεί από εκατοντάδες εκατομμύρια νέους σε όλο τον κόσμο για πάνω από έναν αιώνα και που και σήμερα συνεχίζουν να εξάπτουν τη φαντασία μας. Ταξίδι στο κέντρο της γης. Μια φορά και έναν καιρό, πριν από 150 χρόνια, τότε που ζούσαν οι προ-προ-προ-προ-παππούδες μας, οι άνθρωποι δεν ήξεραν από τι ήταν φτιαγμένη η γη. Ούτε ήξεραν ποια αίτια δημιούργησαν τα ηφαίστεια, τους σεισμούς, τα βουνά και τις θάλασσες. Τα απολιθώματα που έβρισκαν από περίεργα ζώα που έμοιαζαν με δράκους, τους εξύτεραν τη φαντασία. Ο Γερμανός καθηγητής της γεωλογίας και της παλαιοντολογίας, Ότο Λίντεμπροκ, ανακάλυψε ένα πολύ παλιό χειρόγραφο μέσα σε ένα πολύ παλιό Ισλανδικό βιβλίο που διάβαζε. Ήταν γραμμένο σε μια αρχαία γλώσσα και σίγουρα κωδικοποιημένο. Και αυτός έσπαγε το κεφάλι του να καταλάβει τι έγραφε. Ο ανιψιός του Άλεξ, που ήταν και βοηθός του στο εργαστήριο, κατάφερε να βρει τον κώδικα και να διαβάσει το μήνυμα. Κατέβα στον κρατήρα Γιούκολ του Σνέφελς, που τον χαϊδεύει η σκιά του Σκαρτάρης, στις καλένδες του Ιουλίου, τόλμησε ταξιδιώτη και θα φτάσει στο κέντρο της γης. Εγώ το έκανα. Άρνε Σάξουντσεμ. Ο καθηγητής ενθουσιάστηκε. Πήρε τον ανιψιό του και ξεκίνησε για την Ισλανδία, ένα μεγάλο ηφαιστιακό νησί στο βόρειο Ατλαντικό. Εκεί αγόρασαν εξοπλισμό για σπηλαιολόγους και προμήθειες για μήνες. Βρήκαν και ένα ντόπιο για οδηγό που τον έλεγαν Χάνς και ξεκίνησαν για το ηφαίστειο Σνέφελς. Στον πάτο του άδειου πλέον κρατήρα του υπήρχαν τρεις πόροι, τρύπες, σαν πηγάδια, από όπου τελευταία του έκρηξη πριν από εκατομμύρια χρόνια ξεπηδούσαν συντριβάνια λάβας. Ποιος από τους τρεις πόρους ήταν ο σωστός? Αυτός πάνω στον οποίο έπεφτε η σκιά της κορφής Σκαρτάλης. Τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, δηλαδή τις μέρες εκείνες. Όμως ο ουρανός ήταν πολύ συννεφιασμένος και δεν υπήρχε σκιά. Οι μέρες περνούσαν χωρίς αποτέλεσμα και ξαφνικά ο ήλιος βγήκε και η σκιά έδειξε το σωστό πέρασμα. Κατέβηκαν κάθετα στον κόρπο, με σκοινιά πολύ βαθιά στη γη, μέχρι που η σπηλιά άρχισε να γίνεται πιο οριζόντια. Περπατούσαν πολλές μέρες και συναντούσαν περίεργα πετρώματα και φυσικά φαινόμενα, πολλές φορές πολύ επικίνδυνα. Υπήρχαν πολλά παρακλάδια στη σπηλιά που τους μπέρδευαν. Κάποια στιγμή πήραν λάθος δρόμο για πολλές μέρες που τους οδήγησε σε αδιέξοδο. Έπρεπε να γυρίσουν πίσω. Όμως το νερό τους τελείωσε και ο Άλεξ κόντεψε να πεθάνει από τη δίψα. Ο Χάνς ωστόσο ανακάλυψε μια φλέβα νερού. Έσκαψε το τείχομα με την αξίνα του και το νερό αναπήδησε. Ακολούθησαν το ριάκι που είχε σχηματιστεί για να έχουν σωστή πορεία αλλά και φρέσκο νερό. Όμως ο Άλεξ απομακρύνθηκε κάποια στιγμή από τους άλλους και χάθηκε. Έσπασε και το φανάρι του και ήταν απελπισμένος μέσα στο σκοτάδι. Όμως η παράξενη ακουστική των σπηλαίων του επέτρεψε να συνεννοηθεί με το θείο του, χιλιόμετρα μακριά. Ακολούθησε τις οδηγίες και ξαναβρέθηκαν. Ο Λίντεμπορκ, ο Άλεξ και ο Χάνς βρέθηκαν σε μια ατελείωτη υπόγεια σπηλιά που στη μέση της υπήρχε μια τεράστια θάλασσα. Η σπηλιά φωτιζόταν σαν μέρα από το φως που δημιουργούσαν στο ταβάνι της σπηλιάς ηλεκτρισμένα αέρια. Οι όχθες υπόγειες θάλασσας ήταν απότομες και βραχώδεις και δεν μπορούσαν να τις περπατήσουν. Όμως υπήρχαν και πιο επίπεδα σημεία στα οποία φύτρωναν αρχαία δέντρα. Η απέναντι όχθη δεν φαινόταν γιατί ήταν πολύ μακριά. Με τα ξύλα που βρήκαν έφτιαξαν μια σχεδία για να πλέψουν στην άλλη άκρη της υπόγειας θάλασσας. Το ταξίδι ήταν ήρεμο στην αρχή, όμως κάποια στιγμή έγιναν μάρτυρες μιας θανάσιμης πάλης ανάμεσα σε δύο θαλάσσια ζώα που δεν τα είχαν ξαναδεί. Ο καθηγητής αναγνώρισε έναν ιχθυόσαυρο και έναν πλησιόσαυρο, δύο ζώα εξαφανισμένα από τη γη εδώ και πολλά εκατομμύρια χρόνια. Ξέσπασε μια ισχυρή καταιγίδα που παραλίγο να διαλύσει τη σχεδία τους. Τους παρέσυρε και τους πέταξε σε μια άγνωστη ακτή, η οποία ήταν γεμάτη προϊσταρικά φυτά, γιγάντια έντομα και ένα κοπάδι από μαστόδοντα. Βρήκαν επίσης ένα τεράστιο ανθρώπινο κρανίο. Αργότερα παρατήρησαν γιγάντιο προϊστορικό άνθρωπο, 4 μέτρα ψηλό, ναβός και ένα κοπάδι μαστόδοντα.
αποφάσισαν να φύγουν το συντομότερο δυνατόν. Από την άλλη πλευρά της ακτής βρήκαν μια σπηλιά που οδηγούσε σε αδιέξοδο. Εκεί ήταν χαραγμένο ένα βέλος με τα αρχικά του Σάκνουσεν. Ήταν σίγουρα στο σωστό δρόμο, ο οποίος όμως είχε κλείσει από κατολίσθηση και έγινε αφού πέρασε από εκεί ο Σάκνουσεν. Χρησιμοποίησαν όσα εκρηκτικά είχαν για να ανοίξουν το πέρασμα και για να μην τους σκοτώσει η έκρηξη, ανέβηκαν σχεδία τους και ανοίχτηκαν στη θάλασσα. Η έκρηξη ήταν τρομερή. Πίσω όμως από την κατολίσθηση δεν ήταν ένα ομαλό πέρασμα, αλλά ένα τεράστιο βάραθρο. Η θάλασσα άρχισε να χύνεται μέσα του και παρέσυρε τη σχεδία με τους ήρωές μας. Έπειτα από πολλές ώρες που έτρεχαν με λυγκιώδη ταχύτητα, η σχεδία βρέθηκε στον πυθμένα ενός υφιστιακού πόρου που γέμιζε με λάβα και νερό. Η στάθμη άρχισε να ανεβαίνει με ταχύτατο ρυθμό. Το ίδιο έκανε και η θερμοκρασία που αυξανόταν επικίνδυνα. Ο καθηγητής κατάλαβε ότι βρίσκονταν μέσα στον πόρο ενός ηφαιστείου στη στιγμή έκρηξης. Η σχεδία με τους τρεις επιβάτες της εκτοξεύτηκε στον αέρα, μαζί με ατμούς και πέτρες από τον πλάγιο πόρο ενός μεγάλου ηφαιστείου. Όταν συνήλθαν, ανακάλυψαν ότι είχαν βρεθεί στις πλαγιές του Στρόμπολη, ενός ηφαιστειακού νησιού στη Νότια Ιταλία. Με την επιστροφή τους στη Γερμανία και τη δημοσίευση των επιστημονικών ανακαλύψεων από το ταξίδι, ο καθηγητής Λίντεμπροκ έγινε διάσημος. Ωστόσο, ήταν συνεχώς στενοχωρημένος, γιατί το ταξίδι τους προς το κέντρο της γης είχε διακοπεί προώρα.